Σαν το σύννεφο φεύγω, πεθάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό, με του αγέρα τον έκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Από έναν κακό ελιγμό και από ένα επικίνδυνο ελιγμό, το τουρκικό μαχητικό χτύπησε με το κάτω του μέρος, το πάνω μέρος του ελληνικού αεροσκάφους. Όταν είδα την κάσκα του Κώστα, ήμουν πλέον σίγουρος ότι δεν ο Κώστας είχε χαθεί. Κάναμε άλλη μια γκρίζα ζώνη με νεκρό τον Κώστα, για να έχουμε και μερικούς μήνες μετά μια ηταμή διακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία έλεγε ότι ζητάνε αποζημίωση για το αεροσκάφος του και για ψυχική οδύνη προφανώς του διασωθέντα πιλότου. Μπορείς να το καταπιείς όταν έχεις χάσει τον αδερφό σου έτσι? Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Αυτή είναι η δουλειά του αεροπόρου. Με τα ωραία του και τα άσχημά του. 5 λεπτά είσαι στο έδαφος, βλέπεις τηλεόραση, στα επόμενα 5 λεπτά είσαι στη μέση του Αιγαίου, στα επόμενα 5 λεπτά δεν υπάρχεις ή μπορεί να μην υπάρχεις. Σφίγεται καρδιά, μαθαίνεις να αφήνεις τα κλειδιά σου στο αυτοκίνητο, πάνω στη μίζα, γιατί δεν ξέρεις πότε θα γυρίσεις, αν θα γυρίσεις. Υπάρχουν δηλαδή και τα πρακτικά ζητήματα του θανάτου σου. Σε μία τάξη 77 μαθητών, οι 9 σκοτωθήκανε. Αλλά αυτή είναι η ζωή του αεροπόρου. Όταν μπήκαμε στην αεροπορία το ξέραμε. Ένα 10-15% παίξαμε με τις πιθανότητες. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω. Υπάρχει μια απογοήτευση και μια στεναχώρια ότι η θυσία του Κώστα δεν δίδαξε τίποτα. Και εσκεμμένα δεν δίδαξε τίποτα. Θα μπορούσε να έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα. Τον ήλιο Θεό. Ο Κώστας έμεινε σύμβολο. Τα σύμβολο. Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Είναι η πρώτη φορά που συνάδελφοι ενός αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ρίχνουν φως στα αίτια μιας τραγωδίας. Αναφέρονται στον αδικοχαμένο αξιωματικό και στις τελευταίες στιγμές του. Προχωρούν σε αναφορές για τα γεγονότα μιας ημέρας, κατά τη διάρκεια της οποίας σταμάτησε ο χρόνος για μια οικογένεια και για τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Μάης 2006. Ήταν μια ημέρα συνηθισμένη στο Αιγαίο. Ήταν μια μέρα όπου η τουρκική πολεμική αεροπορία είχε μια συγκεκριμένη αποστολή να εκτελέσει. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά όλα είχαν τελειώσει. Ήρωας σμιναγός Κώστας Ηλιάκης. Studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called it, love me or die. All enslaved to passing desire, making it dreaded, love me or die. Από έναν κακό ελιγμό και από ένα επικίνδυνο ελιγμό έπεσε το ένα αεροσκάφος πάνω από το άλλο. Δηλαδή το τουρκικό μαχητικό χτύπησε με το κάτω του μέρος το πάνω μέρος του ελληνικού αεροσκάφους. Το λέω απλά για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι είναι.
Από τη σύγκρουση τα δύο αεροπλάνα καταστράφηκαν, ο Τούρκος πιλότος μπόρεσε και χρησιμοποίησε το εκτινασόμενο κάθισμα, το οποίο λειτουργήσε και το οποίο του επέτρεψε να συνεχίσει τη ζωή του. Δυστυχώς, από την άλλη πλευρά, ήταν ακαρίως ο θάνατος του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη. Η πρώτη που το έμαθε από η οικογένεια ήταν η κόρη του αδερφού μου, η Ειρήνη και αυτή. Ποιος την ενημέρωσε? Α, το άκουσε από ειδήσεις ή τηλέφωνο του πήραν στο σπίτι. Αυτά ήταν αστραπιαία, δεν ήταν. Και μάλιστα δεν μου είπε ότι χάθηκε, μου είπε ότι έγινε μια σύγκρουση αεροσκαφών και ότι αγνοείται ο Κώστας. Ήταν την πρώτη στιγμή, δεν ξέραμε. Εντάξει, καταλαβαίνετε την αναστάτωση. Με πήγε συνάδελφος κατευθείαν στο αεροδρόμιο να βρω την πρώτη πτήση να έρθω. Και από εκεί και πέρα τώρα, με το που ήρθα και δεν είχε βρεθεί ακόμα, εντάξει, είναι αυτό που λέμε τα μαύρα φίδια, είχαν ζώσει. Και ολοκληρώθηκε την επόμενη το πρωί που με κάλεσε φίλος να πιούμε ένα καφέ, να μου πει φίλος της αεροπορίας, ο οποίος ήδη είχε μάθει ότι είχαν βρεθεί τμήματα της κάσκας του, να μου πει ότι από εδώ και πέρα είναι τυπικές οι έρευνες, γνωρίζουμε ότι ο Κώστας δεν ζει. Την ημέρα του συμβάντος ήμουνα τοποθετημένος σαν βοηθός αξιωματικός ασφάλειας πτήσεων και εδάφους στην 115. Ήμασταν δύο υπτάμενοι, ο προϊστάμενος, εγώ σαν βοηθός και είχαμε και τρεις ή τέσσερις τεχνικούς και αυτούς βοηθούς στο γραφείο ασφάλειας πτήσεων και εδάφους. Εκείνη τη μέρα ξέχαστα, κατέβαινα από το αυτοκίνητο γύρω την ώρα του περιστατικού, στο δρόμο οδηγούσα για να πάω σπίτι να ξεκουραστώ προκειμένου να πετάξω νύχτα. Ήταν αυτές οι εποχές που λέμε ότι είχαν έρθει κανονισμοί που προήγαγαν την ασφάλεια πτήσεων. Πρέπει να ξεκουράζεις πριν πετάς νύχτα, δεν πρέπει να δουλεύεις πολλές ώρες κτλ. Θυμάμαι λοιπόν να ξέχαστα, χτυπάει το κινητό, σταματάω, το σηκώνω. Ήταν ο προϊστάμενός μου, μου λέει: Μανώλη, γύρνα πίσω, χάσαμε τον Κώστα. Και λόγω της εξειδίκευσής μου στον τομέα ασφάλειας πτήσης, σχολεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η τότε διοίκηση εδώ του αεροδρομίου αποφάσισε να με εμπλέξει στην διερεύνηση του ατυχήματος, που φαινόταν προφανώς ότι ήταν κάτι πολύ δύσκολο σαν διερεύνηση, και γιατί έμπλεκε βέβαια και μια διαδικασία με την απέναντι χώρα. Οπότε με το που έγινε, κατευθείαν το ίδιο απόγευμα ήμουνα στο team, στην ομάδα συλλογής στοιχείων διερεύνησης, και προσπαθήσαμε να αναλύσουμε για το τι ακριβώς έγινε. Νομίζω ότι η εκπομπή έχει τον κατάλληλο τίτλο για περιπτώσεις όπως αυτή του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη. Είναι ένας Έλληνας αξιωματικός που έπεσε στο καθήκον, που η θυσία του δεν έχει ξεχαστεί και δεν πρόκειται να ξεχαστεί, και δεν έχει ξεχαστεί σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά για την πολεμική αεροπορία που θρηνεί έναν αξιωματικό, για τις ένοπλες δυνάμεις που έχασαν ένα άξιο στέλεχός τους, για τα Χανιά, για τη μονάδα του, αλλά ακόμα και για την Κάρπαθο, που βλέπουμε κάθε χρόνο πώς τιμά αυτή την θυσία. Με τις τελετές που γίνονται, με το μνημείο που έχει γίνει στο νησί και πώς οι Καρπάθοι τιμούν αυτό το παιδί που έπεσε πάνω από το νησί του. Ήταν στον ενάεριο χώρο της Καρπάθου το περιστατικό. Τα χάσα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Η αντίδρασή μου ήταν η επόμενη μέρα. Ήταν η μητέρα που δεν είχε μάθει τίποτα και δεν θα μάθαινε μέχρι την κηδεία, γιατί είχε ήδη θέματα, δεν έπρεπε να επιβαρυνθεί. Τα τηλέφωνα να χτυπάνε ασταμάτητα. Θυμάμαι συγκεκριμένα περιστατικά που με πληγώσανε βαθιά τότε. Θυμάμαι δηλαδή να ανοίγουμε, μας έφεραν τα 130 αργά το βράδυ, σακούλες φτιαγμένες από καραβόπανο μεγάλες σάκους, και είχαν μέσα
τη στολή του Κώστα, την Κάσκα θυμάμαι και τα ανοίγαμε όλα αυτά με προσοχή γιατί ψάχαμε να βρούμε ό,τι μπορούμε να βρούμε. Ήμασταν με τον γιατρό της μονάδας, θυμάμαι, ξέχασα το ιατρείο και ήταν ο συμμαθητής μου τότε ο Τάκης, κυβερνήτης 130, μου λέει Μανώλη, αυτοί οι δύο σάκοι μάλλον έχουν μέσα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και τότε πήγαμε με τον γιατρό και αρχίσαμε να ανοίγουμε τις σακούλες, θυμάμαι, ξέχασα, βρήκαμε την Κάσκα του Κώστα, είχε ένα χτύπημα, πώς σπάει το τσόφλι του αυγού και κάνει ένα αγισματάκι και ένα μικρό μπαθούλημα ακριβώς έτσι εδώ πίσω, αριστερά. Ήσουν στη μονάδα όταν έγινε το ατύχημα? Ναι, ήμουν στη μονάδα. Είχαμε προσγειωθεί από την πρώτη έξοδο. Το ατύχημα έγινε 12:48 το μεσημέρι και μετά παγώσαν όλα έτσι. Πώς το μάθες? Μόλις προσγειώθηκε, βγήκε βασικά, το μάθαμε πρώτα εμείς και μετά από λίγο είχε βγει και στις ειδήσεις. Λίγο μετά το μεσημέρι, ένα ελληνικό F-16. Το θρίλερ που εκτελήθηκε 27.000 πόδια πάνω από την Κάρπαθο. Ο Τούρκος πιλότος έπεσε στη θάλασσα. Στην περιοχή έπλε ένα φορτηγό πλοίο Ιαπωνικών συμφερόντων, το οποίο έφερε σημαία Παναμά και είχε Φιλιππινέζο καπετάνιο, το Gas Century όπως ήταν το όνομά του. Ήταν το πλοίο που ήταν πιο κοντά στο συμβάν και αυτοί κατάφεραν να ανασύρουν τον Τούρκο πιλότο από τη θάλασσα. Ο Τούρκος πιλότος αρνήθηκε να ακολουθήσει τους Έλληνες διασώστες και οι πληροφορίες και αυτά που έχουν καταγραφεί στα ημερολόγια των κέντρων επιχειρήσεων θέλουν τον Τούρκο πιλότο να απειλεί τους Έλληνες διασώστες βγάζοντας το υπηρεσιακό του πιστόλι. Εκεί λένε κάποιες πληροφορίες ότι ακολούθησε και μία μίνι συμπλοκή με το πλήρωμα το οποίο προσπάθησε να αφοπλίσει τον Τούρκο πιλότο όταν είδε το πιστόλι. Οι Έλληνες διασώστες ενημέρωσαν το κέντρο επιχειρήσεων για αυτή την εξέλιξη και εκεί είχαμε μία υποχώρηση της ελληνικής πλευράς, δηλαδή δόθηκε εντολή στους Έλληνες διασώστες να παραδώσουν τον Τούρκο στους Τούρκους διασώστες και να βιντεοσκοπήσουν τη συγκεκριμένη παράδοση. Όμως εκείνη την περίοδο, επειδή διάβαζα από τις εφημερίδες ό,τι μάθαινα, λέω τι γίνεται και μου είπε έτσι ξερά μόνο, αυτή την περίοδο γίνεται πόλεμος εκεί πάνω, έτσι ακριβώς. Έχουμε πόλεμο εκεί πάνω αυτό, τίποτα άλλο. Ούτε πώς, ούτε πού, ούτε γιατί. Όταν είδες την Κάσκα του Κώστα, πώς αντέδρασες? Όταν είδα την Κάσκα του Κώστα ήμουν πλέον σίγουρος ότι δεν ο Κώστας είχε χαθεί. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα, αργά το βράδυ, εκείνη τη μέρα του συμβάν, υπήρχε βάση διαδικασία έρευνα και διάσωση. Ολόκληρες διαδικασίες, σαν να ανατρέξετε εκείνη την εποχή, είχε κινητοποιηθεί όλο το σύστημα έρευνας και διάσωσης. Ελικόπτερα, φρεγάτες, πλοία, πολιτικά πλοία, όλοι ψάχνανε για τον Κώστα. Όταν εγώ είδα την Κάσκα, λέω τέλος, και είδα και άλλα πράγματα δηλαδή. Θυμάμαι την πόρπη από το... την αριστερή πόρπη που είναι ατσάλινη ώστε να δαινόμαστε πάνω στη βάρκα που καθόμαστε στο κάθισμα. Η αριστερή ήταν στο μέγεθος της γροθιάς μου κατάμαυρη, είχε λιώσει το μέταλλο και είχε χάσει τελείως το σχήμα του. Ενώ η δεξιά, γιατί είχαμε βρει άθικτο το κάθισμα, το κομμάτι της βάρκας, ήταν κανονική. Αυτό μου είχε, έτσι, μου είχε χαραχτεί πάρα πολύ έντονα. Αυτό έδειχνε τεράστιες θερμοκρασίες. Κάτσαμε με άλλο προσωπικό πολύ έμπειρο στην εξειδίκευσή του σε επίπεδο υπολογιστών, ανάλυσης βίντεο κτλ. Και δεν χώραγε καμία αμφιβολία για το τι ακριβώς είχε γίνει. Δηλαδή να καταλήξουμε σε ασάφειες ότι μπορεί να έγινε αυτό ή μπορεί να έγινε εκείνο. Όχι, έχω σαφή εικόνα για το τι έγινε. Πώς μπορείς να πεις ένα ατύχημα όταν έχεις ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος με νέο σύστημα φωτογράφησης, αυτό το γνωρίζανε και οι δικοί μας, αυτό πήγαινε να αναγνωρίσει, αυτή ήταν η να φωτογραφίσει, το οποίο είχε τη δυνατότητα πρωτοποριακή για τότε να στέλνει σε πραγματικό χρόνο τις φωτογραφίες του αεροσκάφους στο έδαφος.
ή στη θάλασσα. Στη θάλασσα, παρένθεση όμως, ανοιχτά της Κρήτης, βρισκόταν μια φρεγάτα δική τους που θα λάμβανε τα σήματα. Πάγια τακτική τους να βρουν που κρύβονται οι S-300. Θέλαν λοιπόν να φωτογραφήσουν αν τους δούνε και η φωτογραφία να φύγει ζωντανή. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο σημαντική πληροφορία θα ήταν αυτή για αυτούς. Δυστυχώς αυτή τη δουλειά είμαστε εξοικειωμένοι με την ιδέα του θανάτου. Δεν υπάρχουν δηλαδή ιστερίες, δεν υπάρχουν κλάματα, υπάρχει μια απίστευτη μουντάδα, μια σιωπή, νεκρική. Όλοι αναρωτιόμαστε τι έγινε, όλοι θέλουμε να μάθουμε τι έγινε. Αυτό επικρατούσε τότε στη 343 μοίρα με τον Κώστα. Σας λέω, αυτό που έγινε στον Κώστα είχε προηγηθεί πολλές φορές σε παρόμοια περιστατικά για μας. Ξέραμε και είχαμε πει να προσέχουμε πολύ. Είχαμε παρόμοιες εικόνες και ακραίους ελιγμούς επιθετικούς. Δηλαδή όταν ο άλλος έρχεται να πέσει πάνω σου, κάτι δεν πάει καλά μες στο κεφάλι του ή κάποια περίεργη οδηγία έχει δοθεί. Σαφώς με τις συνθήκες που έγινε, εκτιμώ ότι ο Κώστας εκείνη τη στιγμή πιθανόν δεν το κατάλαβε, γιατί το αεροπλάνο το Τούρκικο έπεσε πάνω του, αν μου επιτρέπετε την άποψη, τον καβάλισε. Δηλαδή έκατσε με την δεξιά δεξαμενή πάνω στην καλύπτρα, ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Η κάσκα είχε ένα χτύπημα από πίσω αριστερά, ώρα 7. Η στρέβλωση από τις πόρπες ήταν τέτοια που δεν μου άφηνε περιθώρια ασάφειας και η ανάλυση βίντεο από το νούμερο 2, τον τελευταίο που φαινόταν όλο το blast, η έκρηξη μπροστά, είχα σαφή εικόνα για το τι έγινε. Σαφώς βέβαια ο Τούρκος που έκατσε πάνω με το δεξί φτερό, έσπασε το φτερό, το έπεσε σε περιδίνηση, βγήκε εκτός του fireball, εκτός της φλόγας αυτή, γιατί μιλάμε για δύο αεροπλάνα με γεμάτο καύσιμο, μιλάμε περίπου 6 και 6 12 τόνους καύσιμο, συν τα όπλα, συν τους κινητήρες που είναι σε υψηλή συμπίεση. Η έκρηξη που δημιουργήθηκε, αυτό το, η μπάλα με δύο ναυτικά μίλια έκταση κτλ. Μιλάμε ότι εκεί μέσα υπήρχαν περίπου από 1500 μέχρι 1800 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή δεν είναι συνθήκες επιβίωσης κάποιου. Αλλά σας λέω ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Οι συνάδελφοί του και εσείς προσωπικά γίνεται να ξεχάσουν τη μνήμη ενός ήρωα πιλότου που έχει φύγει για την πατρίδα. Νομίζω ότι αυτό είναι αδύνατο. Δεν ξεχνά κανείς έναν άνθρωπο ο οποίος μεγάλωσε μαζί, τον έζησε από τα χρόνια της σχολής Ικάρων. Τον έμαθε να τον εκπαίδευσε στον τύπο, πέταξε μαζί. Όχι, αυτά δεν γίνανε. Ο Κώστας ήταν από τους πολύ δυνατούς αεροπόρους και διαβασμένος, οργανωτικός, μαχητής. Είναι αυτό που θέλει η πολεμική αεροπορία. Και μετά βέβαια μπαίνει σαν φυσικό επακόλουθο και ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου. Ναι, αλλά αυτό δεν παίζει, δεν το ρόλο του. Αυτό ότι θα σέβεται και μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Το βασικό είναι να είναι μαχητής, να ξέρει καλά το αεροπλάνο και ο Κώστας το ήξερε καλά. Νιώθω σαν να είμαι δίπλα σε αυτούς που, τους πιλότους που πετάνε. Αυτοί που πραγματικά πολεμάνε τώρα στο Αιγαίο είναι οι πτάμενοι της πολεμικής μας αεροπορίας. Ο πρώτος συμμαθητής μου έφυγε όταν εγώ ήμουν τύπος μηναγός, 23 χρονών. Εδώ στην 343 μοίρα που έφυγε ο Κώστας την τελευταία φορά, αυτή η θέση παραμένει σε εκείνη. Well, I feel the river rising, devil's coming up for you. I can't stop, dogs. Πολλές φορές, αν βρεθείς σε λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, με λάθος συνθήκες, έχουν ευθυγραμμιστεί όλες οι παράμετροι για να πιθανό να υπάρχει ένα ατύχημα. Αν είχες τον Κώστα απέναντί σου τώρα, θα του έλεγες.
Η 115 πτέρυγα μάχιστα Χανιά μας υποδέχθηκε και μας άνοιξε τις πύλες της για να ακολουθήσουμε τα βήματα του Κώστα Ελιάκη στις εγκαταστάσεις αλλά και στους χώρους της 343 μοίρας που τόσο πολύ αγάπησε. Η φωτογραφία του θα βρίσκεται για πάντα εκεί, στο χώρο προετοιμασίας των Ελλήνων πιλότων, στο σημείο όπου άφηνε τα προσωπικά του αντικείμενα. Έμπνευση για όλους αυτούς που δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα, τη δική τους μάχη για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Πώς νιώθει ένας υπτάμενος στο άκουσμα μιας τραγικής είδησης για έναν συνάδελφό του? Αρχικά σαστίζεις, παγώνεις και αρχίζεις τα ερωτηματικά. Και ιδίως όταν ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εκπαιδευτεί από σένα, έχει παρακολουθήσει όλη την πορεία του, τα ερωτηματικά μεγαλώνουν, γιατί υπολογίζεις ότι κάτι περίεργο πρέπει να έχει συμβεί για να έχει φύγει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρεις ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε οτιδήποτε συμβεί. Είχε το τραγούδι ταυτιστεί με το χαμό του Κώστα Ελιάκη και μετέπειτα η πολεμική μας αεροπορία, η εκάστοτε αρχηγή με είχαν καλέσει κατά καιρούς και δίναμε κάποιες εμφανίσεις όπως το Μέγαρο Μουσικής με την μπάντα της αεροπορίας και παρουσιάζαμε στις γιορτές. Να ερμηνεύεται αυτό το τραγούδι. Να ερμηνεύω αυτό το τραγούδι. Και σε άλλες μονάδες όπως την 115 μάχη και στην παλαιότερα του Ηρακλείου την 126. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Νομίζω ότι κανείς δεν ξεχνάει ότι η αεροπορία, πέρα από τις εκδηλώσεις μνήμης που γίνονται έτσι και αλλιώς και πρέπει να γίνονται για να θυμούνται και οι μικρότεροι και αυτοί που δεν ζήσανε, είναι και οι στιγμές που ο καθένας ανακαλεί στη μνήμη του τέτοιου είδους καταστάσεις. Μπορεί να μην είναι συχνές, αλλά είναι ουσιαστικές όταν έρχονται. Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος που άνθρωποι στην ανεκκίνητος ηλικία δίνουν αυτό το μεγάλο παρό και μου θυμίζουν ιστορίες παλαιών και συγγενικών προσώπων που έχω δώσει. Τα έχω αναφέρει σε κάποιες συνεντεύξεις, δίνοντας τη ζωή τους για την πατρίδα, για τα ιδανικά, τα οποία τους έχουν ψήσει οι προγονείς τους, υπερασπιζόμενοι αυτά το πιο ωραίο πράγμα, τα ιδεώδης πράγματα, την οικογένεια, την πατρίδα και τη θρησκεία. Στο Αιγαίο να δίνω φιλιά, σαν το σύννεφο φεύγω πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό, με του αγέρα τον έκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη και ουρανό. Αυτό που έγινε στον Κώστα θα μπορούσε να είχε γίνει σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, σε αρκετούς συναδέλφους. Αυτό είναι το ένα μέρος που θέλω να πω. Απλά ήμασταν λίγο πιο τυχεροί κάποιοι. Και καθώς επίσης ότι ο Κώστας ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος με τον τρόπο που έγινε. Υπάρχουν όμως πολλοί συνάδελφοι που έφυγαν πάνω στην εκπαίδευση για να καταφέρουν να αποδώσουν εκεί που έφυγε ο Κώστας, που φύγανε με ένα λιγότερο δημοσιοποιημένο τρόπο και όμως και αυτοί δώσανε ό,τι πολυτιμότερο είχανε, τη ζωή τους. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ ας πούμε θα σας πω ότι σε μία τάξη, είμαι μία σειρά κάτω από τον Κώστα,
σε μία τάξη 77 μαθητών, οι 9 σκοτωθήκανε. Ο πρώτος συμμαθητής μου έφυγε όταν εγώ ήμουν τύπος μυναγός, 23 χρονών. Και εκεί που είσαι σε ένα μπάρ έξω στη Σαντορίνη, έχεις άδεια και το ακούς το περιστατικό, και ενώ οι φίλοι σου διασκεδάζουν και εσύ βάζεις τα κλάματα, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι πλήρως ελεγχόμενα. Υπάρχει φόρτιση. Παραδεχτήκαμε δηλαδή ότι ενώ εμείς είχαμε το δικαίωμα διάσωσης, το μεταφέραμε. Κάναμε άλλη μια γκρίζα ζώνη με νεκρό τον Κώστα, για να έχουμε και μερικούς μήνες μετά μια ηταμή διακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία έλεγε ότι ζητάνε αποζημίωση για το αεροσκάφος του και για ψυχική οδύνη προφανώς του διασωθέντα πιλότου. Μπορείς να το καταπιείς όταν έχεις χάσει τον αδερφό σου έτσι? Πάντα ήμουν νευρώδης και αγχωτικός τύπος, αυτός ήταν πάντα πολύ ήρεμος. Και στα αεροπλάνο όλα του φαινόντουσαν εύκολα. Μετά βέβαια που συνεχίσαμε την κοινή μας πορεία και στην Αμερική και στην 347 στο Βόλο και στην 343 εδώ, είδα ότι ο Κώστας ήταν ένας αεροπόρος πολύ άνω του μεσού όρου, όπως βαθμολογούν έτσι γενικά οι Αμερικάνοι την δυτική ικανότητα. Και ήταν πολύ φυσιολογικό όταν κάτι το κατέχεις, το έχεις έφυτο, είσαι γεννημένος γι' αυτό, να σου φαίνεται πιο εύκολο. Την τελευταία του λέξη θυμάστε? Όχι τίποτα, περίμενε φίλους να πάνε στο σπίτι να χαλαρώσουν, κανένα θέμα. Ήρθε η Δευτέρα και Τρίτη πρωί, πολύ πρωί έφυγε. Απλώς πάντα, με τη μηχανή του είχε πάει βέβαια. Ήταν ένα έκτακτο περιστατικό να μπει ο Κώστας μέσα στη μονάδα? Από ό,τι έμαθα, ναι. Λογικά, εντάξει, αυτά είναι την τελευταία στιγμή. Κάποιος μπορεί να πετάξει, να μην μπορεί να πετάξει, να μην είναι έτοιμος. Ξέρετε, αυτό συμβαίνει και στην πολιτική και στην πολεμική αεροπορία. Πρέπει να είσαι καθόλου έτοιμος. Ενδεχόμενα κάποιος να μην ήταν έτοιμος, που να ήταν η σειρά του. Ο επόμενος, ο Κώστας, ποτέ δεν είχε πει όχι. Σε εθελοντικά ζητούσε. Οπότε ήταν και έμπειρος βέβαια, η αποστολή ήταν δύσκολη. Γιατί γνωρίζανε από πριν τι θα κάνουν και γι' αυτό είναι που ενοχλεί. Γνωρίζανε τι θα συνέβαινε. Τι θα συνέβαινε, δηλαδή ποιος θα ήταν ο σχηματισμός, ο σκοπός του σχηματισμού. Πολλές φορές, αν βρεθείς σε λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, με λάθος συνθήκες, έχουν ευθυγραμμιστεί όλες οι παράμετροι για να πιθανό να υπάρχει ένα ατύχημα. Έχουμε βρεθεί κι άλλοι συνάδελφοι και εγώ σε παρόμοιες καταστάσεις, γιατί η συμπεριφορά των απέναντι δεν είναι αυτό που λέμε με αεροπορική παιδεία. Δεν είναι όπως ήταν παλιά οι υπότες που είχαν ένα κώδικα, ένα πρωτόκολλο. Πολλές φορές οι απέναντι συμπεριφέρονται με ένα κώδικα δικό τους, βίαιο, λόγω θρησκείας, λόγω κράτους, λόγω πολιτισμού τους, δεν ξέρω τι, και προσπαθούν να επιβληθούν με το να σε προσπαθήσουν να σε φοβερίσουν σε κάτι το οποίο έχει κανόνες. Και όταν κάποιος συμπεριφέρεται χωρίς κανόνες, πέρα ότι σου προκαλεί μια ψυχική αναταραχή, εμείς όμως είμαστε και πρέπει να είμαστε τόσο ψύχρεμοι. Υπακούμε σε εντολές, έτσι εκπαιδευόμαστε από 18 χρονών. Δεν είμαστε ούτε δειλοί ούτε τίποτα, αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να φέρεις ένα κράτος σε πόλεμο. Είσαι εκεί για να δηλώσεις παρουσία, για να διώξεις κάποιον, αλλά όταν κάποιος έρχεται να πέσει πάνω σου, μιλάμε τώρα ότι όλη σου η ψυχοσύνθεση είναι στα όρια της. Εμείς ήμασταν αδέρφια στα όπλα. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Αυτοί που πραγματικά πολεμάνε τώρα στο Αιγαίο είναι οι πτάμενοι της πολεμικής μας αεροπορίας. Ακούμε τι γίνεται, παραβιάσεις. Το μόνο διαφορετικό από μια πραγματική κατάσταση που έχουν αυτές οι εμπλοκές και αναχαιτήσεις είναι ότι τον διακόπτη που οπλίζει τα όπλα τον έχουμε στη θέση προσομοίωσης, simulate, και δεν τον έχουμε στη θέση όπλησης, arm. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά. Αν είχες τον Κώστα απέναντί σου τώρα, θα του έλεγες?
Τι ερώτηση κι αυτή. Τι να του έλεγα, αν ήταν ζωντανός, θα του έλεγα να προσέχει με τη μηχανή του. Όπως πάντα. Όχι με τα αεροπλάνα. Εκεί είναι ο χώρος των σωστικών, είναι ο χώρος ο οποίος βάζει τον ατομικό του εξοπλισμό ο επτάμενος πριν κατευθυνθεί για το αεροπλάνο, για την τελευταία τελική φάση πριν να μπει στο αεροπλάνο. Αυτός ο χώρος είναι με τα προσωπικά του αντικείμενα, είναι ο δικός του χώρος. Εδώ στην 343 μοίρα που έφυγε ο Κώστας τελευταία φορά, αυτή η θέση παραμένει σε εκείνον. Όχι για να βαρύνει το περιβάλλον, αλλά είναι μνήμη, είναι, ζούμε όλοι μαζί. Σφίγγεται η καρδιά. Σφίγγεται η καρδιά, μαθαίνεις να αφήνεις τα κλειδιά σου στο αυτοκίνητο, πάνω στη μίζα. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα γυρίσεις, αν θα γυρίσεις. Υπάρχουν δηλαδή και τα, πώς να το πω, τα πρακτικά ζητήματα του θανάτου σου. Πρέπει να λυθούν. Και λες, άμα μου γίνει, τουλάχιστον να μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο να την πάρω στην οικογένειά μου. Δηλαδή έχει τύχει αυτό και σε σένα να αφήνεις τα κλειδιά πάνω στα μάξια. Το έμαθα από άλλους και τα αφήναμε από άλλους. Και ο λόγος ήταν για να βρουν το αυτοκίνητο μετά. Ναι, μην ψάχνουμε το αυτοκίνητο, μην αυτοκίνητο, να το πας στην οικογένεια. Όλα αυτά τα πολύ, πώς θα το πω, ευτελή, αλλά πρακτικά πράγματα που θα τα βιώσει η οικογένεια του θανόντος. Δηλαδή ο κάθε αεροπόρος σκέφτεται ότι υπάρχει περίπτωση να μην επιστρέψει. Εγώ θεωρώ πως ναι, ναι. Ειδικά οι αεροπόροι της πρώτης γραμμής, όπως ήμασταν εμείς στα M16. Η μητέρα μετά, καταρχάς δεν το μάθε. 8 μέρες παίζαμε κρυφτό. 23 Μαΐου χτυπήθηκε ο Κώστας, η κηδεία είναι στις 31. Είχαμε ένα 8 ημερών κενό που κάποια στιγμή, θα το πούμε και αυτό γιατί άλλωστε φαίνεται από τις ημερομηνίες έτσι. Για 8 μέρες κρύβαμε, δεν αφήναμε άνθρωπο να έρθει εδώ πέρα, είχαμε αποσυνδέσει το τηλέφωνο. Θέλαμε να μάθει μόνο όταν θα γίνει η τελετή, δεν θέλαμε νωρίτερα. Όμως τότε επικοινωνήσαμε, υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο. Υπάρχει βίντεο που έχω να βάζει σε κάποια επίσκεψη στο μνήμα του Κώστα, μυρολόι, κανονικά. Αλλά μετά, με το χρόνο, η κατάσταση χειροτέρευε. Έβλεπε, κοίταζε, δεν μιλούσε, δεν σου δίνε κάποιες φορές ούτε καν τη δυνατότητα να δεις. Ήθελες να τσεκάρει αν σε γνώρισε και ήταν και αυτό ένα δράμα, δεν μπορούσες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, επισκέψεις καθημερινές όπως είπαμε, δεν... όχι καθημερινές και δυο φορές και τρεις. Σε μια από αυτές λοιπόν, όπως καθόμαστε έτσι ακριβώς, η κυρία που την πρόσεχε και η μητέρα δίπλα, χτύπησε το τηλέφωνο, είδα πάνω Κώστας ένας φίλος, να μην λέμε το επίθετο, οπότε όπως κάνω όλα, έλα γεια σου Κωστή, του λέω, για να συνεχίσουμε να μιλάμε. Εντάξει, μίλησα λίγο, η γυναίκα σηκώθηκε σε αλατήριο και πήγε πίσω από την πλάτη της μητέρας μου και μου έκανε κινήσεις ότι να σου πω. Εντάξει, έκλεισα γρήγορα το τηλέφωνο. Λέω, τι έγινε κυρία Μαρία. Μου λέει, η μητέρα σου είπε, πες του να έρθει. Ακούγοντας, έλα Κωστή. Λέω, είσαι σίγουρη Μαρία. Μου λέει, ναι, είπε, πες του να έρθει. Γυρίζω στη μητέρα να της πω, μαμά, άντε θα έρθει. Μήπως δεν επικοινωνούσε. Καμία επικοινωνία. Κάθε φορά που τραγουδάτε αυτό το τραγούδι και λέτε αυτούς τους στίχους, νιώθετε κάτι ιδιαίτερο? Νιώθω σαν να είμαι δίπλα σε αυτούς που, τους πιλότους που πετάνε στον εθέρα και σαν να είμαι κοντά τους, σαν να βγαίνω κι εγώ μαζί απάνω εκεί στην... σε μεταφέρει θες δε θες. Το σημερινό επεισόδιο βγήκε στον αέρα χάρη στην επιμονή και στη θέληση των συναδέλφων του Κώστα Ηλιάκη να μιλήσουν, να τοποθετηθούν και να αναφερθούν σε περιστατικά και καταστάσεις που όντως ακούστηκαν για πρώτη φορά.
ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα αναφορικά με το τραγικό συμβάν που σημάδεψε την πολεμική αεροπορία στις 23 Μαΐου του 2006, όπως και τόσα άλλα πριν αλλά και μετά τον θάνατο του Κώστα. But it looks all right. We marched and we sang. We all became friends as we learned how to fight. Αλλά αυτή είναι η ζωή του αεροπόρου. Όταν μπήκαμε στην αεροπορία το ξέραμε. Ένα 10-15% παίξαμε με τις πιθανότητες. They'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I must. Cause it's a flag that I love and a flag that I trust. Το περιστατικό του Κώστα με επηρέασε τα μέγιστα. Εκεί πήρα πραγματικά την απόφαση, όχι το καθε αυτό περιστατικό, αλλά το τι ακολούθησε. Την επόμενη εβδομάδα ακριβώς αρχίζει η ενωμένης από το δυστύχημα του Κώστα. Όλα αυτά που έζησα, γιατί είχα την ατυχία να τα ζήσω, σαν να λέμε, εκ των έσω, λόγω καθήκοντος θέσης που κατήχα στην 115 τότε, με έκανε να πάρω την απόφαση, δηλαδή θα έλεγα ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ένα ποτήρι που γέμιζε με πολύ μικρά περιστατικά και έλεγα, Μανώλη, μήπως πρέπει να φύγεις, μήπως δεν κάνεις αυτή τη δουλειά, μήπως να προσέξεις, μήπως. Εκεί πήρα την απόφαση εγώ. Και ξαναλέω, όχι από το καθε αυτό γεγονός ότι ο Κώστας σκοτώθηκε το καθήκον. Τα περιστατικά που ακολουθήσανε το χαμό του Κώστα ήταν αυτά που μου είπανε ότι εγώ προσωπικά σαν Μανώλης δεν κάνω για αυτή τη δουλειά και πρέπει να φύγω. Και όπως έκανα μετά από 4 χρόνια. They'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I must. Cause it's a flag that I love and a flag that I trust. Μέχρι τη μέρα που έφυγα εγώ, το 2010, το ατύχημα του Κώστα δεν είχε κοινοποιηθεί, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, προβλέπαν τότε. Αυτή είναι η δουλειά του αεροπόρου, με τα ωραία του και τα άσχημά του. 5 λεπτά είσαι στο έδαφος, βλέπεις τηλεόραση, στα επόμενα 5 λεπτά είσαι στη μέση του Αιγαίου, στα επόμενα 5 λεπτά δεν υπάρχει, ή μπορεί να μην υπάρχει. Κάποια στιγμή όλα τα φιλαράκια θα συναντηθούμε. Ο Κώστας έμεινε σύμβολο. Τα σύμβολο. Have you seen the world? Well, what would you say if I said that you